Ακριβότερο θα είναι το φετινό Πάσχα για τον Κύπρο καταναλωτή που βλέπει τις τιμές σε βασικά πασχαλινά προϊόντα να αυξάνονται. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών για το Πάσχα, η τιμή των αμυλωρυφιών φτάνει τα 9 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας αύξηση 17% σε σύγκριση με πέρσι. Ενώ για τις φλαούνες η τιμή τους ξεπερνά τα 12 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας αύξηση 20% σε σύγκριση με πέρσι. Τα συμβαξίδια ο ηλεκτρισμός, που οι ζωοτροφές, τα σιτηρά, οι ζωοτροφές, το αλεύρι δεν είχαμε αυξήσει, αλλά είχαμε σε άλλα παρεμφερή ήδη. Τότε όλο αυτό μετακυλίεται και αυτός που την πληρώνει στο τέλος είναι ο καταναλωτής. Και αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε και μαζεύουμε στοιχεία για να μπορούμε να ισχυθούμε στην Υπουργό επιβολή πλαφών, εάν τελικά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Το μόνο πλαφόν που μπορεί να επιβληθεί και επιβάλλεται να επιβληθεί είναι στο ρεύμα. Είναι μονοπόλαιο. Και εκεί στο ρεύμα θα πρέπει να επιβληθεί πλαφόν. Ναι. Και γιατί δεν μιλούν καν ότι δίνονται να το βάλουν. Οι περισσότεροι καταναλωτές, αν και έχουν αντιληφθεί την ακρίβεια που υπάρχει σε βασικά αγαθά, εντούτοις δηλώνουν ότι θα γιορτάσουν κανονικά το Πάσχα. Σίγουρα επηρεάζουν, όλον τον κόσμο επηρεάζουν τώρα. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να περάσουμε όσο πιο καλά γίνεται. Να πάρουμε πιο λίγο. Θα πάρουμε πολύ, αφού οι τιμές εμπάνω. Να μετριάσουμε εμείς την ποσότητα. Οι τιμές εδώ είναι πολύ καλές. Έχουν προσφορά και τις φλαούνες και το κρέας. Θα το γιορτάσουμε μαζί με την οικογένεια. Θα πάμε στον Κορμακίτη να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αλλά εγώ ψωνίζω το ότι χρειάζομαι. Το έθιμο είναι έθιμο. Πράγματι, ναι. Δεν με επηρεάσε καθόλου. Για να είμαι ειλικρινής, άκουσα ότι οι τιμές πήγαν πάνω. Ικανοποιημένοι από τις πρόσφατες χαλαρώσεις είναι το λιανικό εμπόριο και τα εμπορικά κέντρα που είδαν τον κόσμο τις ημέρες του Πάσχα να αυξάνεται. Η εμπειρία μας δείχνει ότι παρόλες τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε φέτος, ότι θα είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Ικανοποιημένοι από τις χαλαρώσεις είναι οι ιδιοκτήτες των χώρων εστίασης που ευελπιστούν ότι η τουριστική σεζόν θα αρχίσει σύντομα και θα φέρει την ανάσταση στις επιχειρήσεις τους. Με στόχο να μην καταγραφεί ούτε.